Είμαστε σήμερα εδώ στην Καρδίτσα για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα με τους πολίτες της πόλης και του νομού, με συντρόφους και από τα παλιά αλλά και καινούριους συντρόφους και συναγωνιστές. Έρχομαι ως μέλος του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, που ως γνωστόν ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου και με τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων μας στις αρχές του 2015. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην Ελλάδα, και δεν εννοώ μόνο την πολιτική κατάσταση, κυρίως η οικονομική και κοινωνική κατάσταση, είναι τραγική, χωρίς καμία υπερβολή. Κάθε μέρα δυσάρεστες εκπλήξεις, κάθε μέρα δυσάρεστες και αρνητικές εξελίξεις. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Εάν δεν υπάρξει ένας ριζικός αναπροσανατολισμός στις πολιτικές αποφάσεις, με βάση ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη, ένα εθνικό σχέδιο δεσμευτικό για όλους, από πλευράς των πολιτικών εννοώ, αλλά από την άλλη πλευρά ένα εθνικό σχέδιο που θα κινητοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα στοιχίζει, θα έλεγα, τον ελληνικό λαό σε ένα συγκεκριμένο στόχο του πώς, με συγκεκριμένα βήματα, στόχο, μέσα, μέτρα, χρονοδιάγραμμα, μπορούμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια σε έξοδο από αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και συνεχώς βυθίζεται όλο και περισσότερο, την κατάσταση της ύφεσης, της ανεργίας και της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης, εάν δεν υπάρξει ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο από μια μεριά. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρξει μια συνεπής με σοβαρά επιχειρήματα, τονίζω το σοβαρά επιχειρήματα, αξιόπιστες θέσεις απέναντι στους εταίρους, στους οποίους πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν ότι έχει αποτύχει η επιμονή τους και η αιμονή τους για υψηλά πλεονάσματα πρωτογενή σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ότι αυτή η επιμονή σε περικοπές και μειώσεις των δημοσίων δαπανών δεν οδηγεί σε έξω την Ελλάδα την κρίση, αντίθετα χειροτερεύει την κατάσταση και χειροτερεύει και την καθημερινή ποιότητα της ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς δημοσίου εννοώ στους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να το καταλάβουν, γιατί διαφορετικά φοβάμαι. Αν δεν συμβούν αυτά τα δύο, δηλαδή να έχουμε ένα προσανατολισμό αναπτυξιακό, εθνικό σχεδιασμό, συστράτευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, και από την άλλη μεριά, με πιστικό τρόπο να εξηγήσουμε στους δανειστές ότι είναι λάθος η αιμονή και η επιμονή σε ορισμένα πράγματα, φοβάμαι ότι η χώρα μπορεί να σέρνεται και για 10 και για 15 ίσως και περισσότερα χρόνια. Και αυτό θα είναι κάτι περισσότερο από τραγικό, γιατί θα χαθούν γενιές ολόκληρες. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι ως κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών να αγωνιστούμε για αυτό που μόλις είπα νωρίτερα. Αυτή την πρόταση καταθέτουμε και θα εξηγήσουμε και θα αναλύσουμε στον ελληνικό λαό. Αυτή την πρόταση καταθέτουμε και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Δεν μου αρέσει ο όρος κέντρο-αριστερά. Αυτό είναι ένα εφεύρημα στην Ελλάδα των δεξιών, για να μπορούν να χρησιμοποιούν και αυτοί μετά αντίστοιχο όρο κέντρο-δεξιά, να νοθεύουν λίγο τα πράγματα. Σε όλη την Ευρώπη είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Υπάρχει η προοδευτική παράταξη με διαφορετικές μορφές και διαφορετικά κόμματα, η αριστερά όπως λέμε, και υπάρχει και η συντήρηση, η δεξιά, και στην Γερμανία και στη Γαλλία και στην Βρετανία. Υπάρχουν δηλαδή τα εργατικά κόμματα ή τα σοσιαλιστικά κόμματα, και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα χριστιανοδημοκρατικά όπως αποκαλούνται ή συντηρητικά κόμματα. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ τον όρο κέντρο-αριστερά, αλλά χρησιμοποιώ τον όρο του σύγχρονου σοσιαλισμού. Σοβαρή και σταθερή στάση απέναντι στους δανειστές, στους οποίους δεν χρειάζεται να λέμε ναι σε όλα όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, γιατί η πολιτική της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, μετά την αποτυχία της πολιτικής του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έρχεσε τις εκλογές του 2015 ως γνωστόν, ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε για να πάρει τις εκλογές τότε το 2015 τα πάντα. Βέβαια, όσοι γνωρίζαμε πρόσωπα, πράγματα και είχαμε και κάποια εμπειρία, ξέραμε ότι δεν θα έκανε εκείνα που υποσχόταν στον ελληνικό λαό, αλλά δεν σας κρύβω ότι μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι δεν είχαν δοκιμαστεί, ότι ίσως, βρε αδερφέ, σε κάποια πράγματα να τα κάνα καλύτερα από ό,τι εμείς στο παρελθόν. Δυστυχώς, άρκεσαν μόνο Μερικοί μήνες ήταν αρκετοί για να αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν ήταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν για κάτι καλύτερο,
όχι μόνο δεν ήταν αποφασισμένοι να εφαρμόσουν το πρόγραμμα που είχαν εξαγγείλει υποτίθεται στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 2014, αφήστε το σκίσιμο των μνημονίων που έλεγε ή τις μουσικές που θα έπαιζε να παίζουν τα όργανα για να χορεύουν οι αγορές και η κυρία Μέρκελ στους ρυθμούς αυτούς, ή αυξήσεις που θα έδινε ή που θα σταματούσε τις περικοπές. Όχι μόνο αυτά δεν έκανε όλα, αλλά ο κ. Τσίπρας με τις αστείες διαδικασίες δίθεν διαπραγμάτευσης με τον Υπουργό Οικονομικών που είχε επιλέξει τότε τον κ. Βαρουφάκη, σπατάλησε και τα τελευταία αποθέματα αξιοπιστίας της Ελλάδας απέναντι στη διεθνή κοινότητα και στους δανειστές. Και ήρθαν οι οδυνηρές αποφάσεις των capital controls, τις υφιστάμεθα όλοι ακόμη, κάθε μέρα, και θα είναι για πολύ καιρό φοβάμαι πραγματικότητα τα capital controls. Και όταν λέω ότι υφιστάμεθα, δεν εννοώ ότι ως πολίτες εμείς μπορεί να ταλαιπωρούμαστε γιατί πηγαίνουμε στην τράπεζα και τραβάμε μόνο ένα μικρό ποσό μέχρι 420 ευρώ και να έχεις ανάγκη για περισσότερα, δεν μπορεί να τραβήξεις. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Είναι αρνητικό και αυτό. Το χειρότερο είναι ότι τα capital controls έχουν τσακίσει τις παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν εισαγωγές πρώτων υλών, δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα για να κάνουν εισαγωγές, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παραγγελίες για εξαγωγές, με αποτέλεσμα να κλείνουν καθημερινά και κατά δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν τον χρόνο και να αυξάνεται ακόμη περισσότερο η ανέργεια. Και το χειρότερο από όλο, ο κ. Τσίπρας μετά την αποτυχία του πρώτου εξαμήνου του υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που είναι το πιο σκληρό από όλα τα προηγούμενα, παραδόθηκε στην κυριολεξία στις επιδιώξεις και στις επιταγές των δανειστών και παρέδωσε την Ελλάδα στις επιδιώξεις και στις επιταγές αυτές. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Στο μνημόνιο εκείνο απεδέχθηκε και συνυπέγραψε και τη δημιουργία του υπερταμείου, αυτό το ταμείο στο οποίο, όπως γνωρίζουμε τώρα, για 99 χρόνια, δηλαδή για μια εκατονταετία, περνάει όλος ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι δημιούργησαν, γενιές ολόκληρες Ελλήνων, περνάει στο ταμείο αυτό, υποθηκεύεται δηλαδή για τους δανειστές, υπέρ των δανειστών, η δημόσια περιουσία της χώρας μας. Και πρόσφατα ψήφισε και ένα λεπτομερές νομοσχέδιο, με το οποίο σε αυτό το ταμείο περνά πολύ συγκεκριμένα και δημόσιες επιχειρήσεις, όπως αυτές που έχουν να κάνουν με την ίδρυψη, το αγαθό της ίδρυψης, το νερό, όπως επίσης αυτές που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά, με τις μεταφορές, με την ενέργεια, υποθηκεύει δηλαδή τη χώρα μας για 99 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, θυμίζω στο σημείο αυτό με τα λόγου γνώσης. Και το λέω ως πρόεδρος τότε της Βουλής. Γνωρίζω πολύ καλά ότι επέμενα σφιχτικά στο πρώτο μνημόνιο, που τότε η Ελλάδα ήταν πολύ στριμωγμένη γιατί δεν υπήρχαν ακόμη μηχανισμοί στήριξης και λοιπά που δημιουργήθηκαν. Υπήρχε φόβος να σκάσει στα χέρια μας λόγω των ελλειμμάτων που είχε δημιουργήσει η άφρον πολιτική του Κώστα του Καραμαλή και του τεράστιου δημοσίου χρέους που είχε συσσωρεύσει εκείνη η πενταετία της διακυβέρνησής του. Υπήρχε ο κίνδυνος της άμεσης χρεοκοπίας, όπως ξέρουμε, αρχές του 2010. Και ο Παπανδρέος πρωθυπουργός έκανε τα δύνατα δυνατά, γύρισε όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα γύριζε συνεχώς στην Ευρώπη, μιλώντας με όλους τους ηγέτες, για να τους πείσει ότι θα πρέπει να γίνει ένας μηχανισμός στήριξης για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα και βιώσει ο ελληνικός λαός μια τραγωδία άνευ προηγουμένου. Και για να μην υπάρξουν τέτοιες τραγωδίες και σε άλλες χώρες που φαινόταν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα. Όπως είδαμε μετά, όταν έγινε ο μηχανισμός, να προσφέρει η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, ακόμη και η Κύπρος και να διασώζουν και εκείνες από την χρεοκοπία. Στον Παπανδρέου τότε, γνωρίζοντας ότι είναι στιμωγμένη η Ελλάδα και ο ίδιος με τον τοίχο στην πλάτη, επέμεναν ασφυκτικά οι δανειστές να δημιουργήσει το ταμείο αυτό, να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο. Ο Παπανδρέου το αρνήθηκε. Το αρνήθηκε, είπε δεν το συζητώ. Ήρθε μετά ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς απεδέχθη καταρχήν τη δημιουργία του ταμείου, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση μαζί του και με τους δανειστές και η συμφωνία για το πώς θα διοικεί το αυτό το ταμείο. Εκείνο έμεινε σε κρεμότητα και έτσι δεν δημιουργήθηκε και επί των ημερών του το ταμείο αυτό. Ήρθε ο κ. Τσίπρας, το υπέγραψε, το απεδέχθη τον Αύγουστο του 2015 και το υλοποιεί τώρα χωρίς κανένα ενδιασμό. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για ευρύτερη αριστερά, προοδευτικό χώρο. Θεωρείτε ότι... Σύγχρονο σοσιαλιστικό χώρο. Σύγχρονο σοσιαλιστικό χώρο, λοιπόν. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια κρίση ταυτότητα σήμερα στην Ελλάδα μετά τα όσα προηγήθηκαν σε αυτό το χώρο? Γιατί βλέπουμε τα κόμματα ή τα κινήματα που τον εκφράζουν να μην έχουν το ποσοστό αποδοχής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, από τον ελληνικό λαό.
να δούμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Το εκλογικό σώμα, σε μεγάλο ποσοστό, όπως είπαμε τότε, άκουσε ευχάριστα πράγματα από τον κύριο Τσίπρα και στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε κυβέρνηση. Τον έκανε τον Γενάρη του 2015 και επειδή ήταν μικρό το διάστημα ίσως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, τον ξάκανε πάλι η κυβέρνηση, παρότι είχε μια μείωση σημαντική της δύναμης, αλλά είχε πάλι πρώτο κόμμα. Τι διαπιστώνουμε, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν στηρίζουμε στα κάλπ της δημοσκοπήσεις, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά ποτέ τα 42 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, από την εποχή των φίλων του ΠΑΚ ακόμη και μετά με την είδηση του ΠΑΣΟΚ, εκείνο που για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι η συνεχή συζήτηση και επαφή με τον κόσμο, με τον πολίτη, όπου βρεθείς, όπου σταθείς, γιατί μόνο έτσι μπορείς να ξέρεις πώς σκέφτεται ο ίδιος ο λαός. Αυτή η εμπειρία και η ενασχόληση με το τι λέει σήμερα ο κόσμος, τι μου έχει αποδείξει, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν πάρα πολύ ως ψηφοφόροι, γιατί κατά την άποψή μου ιδεολογική μετανάστευση από το χώρο του ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε. Υπήρξε μια προσωρινή μετακίνηση ψηφοφόρου, όχι και ιδεολογική, ας το πούμε, αλλαγή. Αλλά υπήρξε μια μετακίνηση ψηφοφόρων. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των ψηφοφόρων εγκαταλείπει το ΣΥΡΙΖΑ γιατί νιώθει προδομένο, απογοητευμένο, αλλά και προδομένο σε σχέση με αυτά που του είπε για να πάρει την ψήφο. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Ένα κομμάτι από αυτούς που είναι απογοητευμένοι να μην πάνε ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό για τη δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να μεγαλώσει η αποχή και θα το ακούτε κι εσείς. Αν ρωτήσετε, λέει να σκέφτομαι ίσως να μην πάω να ψηφίσω. Είναι αρνητικό αυτό. Πάρα πολύ αρνητικό. Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι που λέει ότι νιώθω πραγματικά άστεγος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού που θέλει να εκφραστεί και θέλει να δώσει την εμπιστοσύνη του σε εκείνον που θα τον πείσει ότι ούτε αστιότητες θα κάνει και δίθεν παλικαρισμός ούτε ο Τσίπρας, ούτε από την άλλη μεριά μια κατεπίφαση σοβαρότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάτω από αυτή τη σοβαρότητα κρύβει γνωστές πολιτικές που εφάρμοσε ως κυβέρνηση επανειλημμένα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, νεοφιλελεύθερες και κατά την άποψή μας άδικες κοινωνικά πολιτικές. Πολιτικές για λίγους, να δούμε και τα παραδείγματα. Ο κ. Σαμαράς δεν πρόλαβε να γίνει πρωθυπουργός και δώρισε την Αγροτική Τράπεζα στο συγκρότημα το γνωστό της Τράπεζας της Πειραιώς. Μετά από λίγο διάστημα, η κυβέρνηση τότε του κ. Σαμαρά έδωσε σε ιδιώτη ένα άλλο φιλέτο, κερδοφόρα, επιχείρηση για το κράτος δημόσια, όπως ήταν ο ΟΠΑ. Έδωσε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο σε ένα άλλο τραπεζίτη επίσης, ενώ και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν κερδοφόρα, δραστηριότητα οικονομική. Και άφησε το δημόσιο χωρίς να έχει τον έλεγχο καμία ουσιαστικά τράπεζα, κανενός τραπεζικού ιδρύματος. Ετοιμάστηκε να πουλήσει τα αεροδρόμια και ο Σαμαράς. Δεν πρόλαβε, ήρθε ο κύριος Τσίπρας ολοκλήρωσε και τα πούλησε τα αεροδρόμια. Τώρα θέλει να πουλήσει και το νερό. Πούλησε την Τρένοσέο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας. Και πούλησε την Τρένοσέ για ένα ποσό ευτελέστατο. Εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο, αλλά οι συμφοιτητές των παιδιών μου κλπ. Μου λένε ότι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, μου διαφεύγει το επώνυμο, το έπαιζε στον Ολυμπιακό παλιότερα, είναι στο εξωτερικό τώρα. Στο εξωτερικό, έχει αξία αυτή τη στιγμή τόσων δεκάδων εκατομμυρίων όσο πουλήθηκε και ο Τρένος Έλληνα. Για φανταστείτε. Δηλαδή, όσο κάνει ένας απλός ποδοσφαιριστής, τόσο πουλήσαν τον ΟΣΕ. Τη στιγμή που ολοκληρώνεται, και εσείς ως Θεσσαλοί το γνωρίζετε, εγώ διατρέχω τη Θεσσαλία εδώ και 42 χρόνια ανεβοκατεβαίνοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα μου κάθε εβδομάδα, γιατί εκεί μόνιμα κατοικούσα και κατοικώ στο χωριό μου, κοντά στην Καστοριά. Και πολλές φορές ταξιδεύω και με το τρένο μέχρι την Καλαμπάκα. Τη στιγμή που ολοκληρώνεται και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα λειτουργήσει η εξυγχρονισμένη ηλεκτροκίνητη γραμμή με τεράστιες επενδύσεις που έγιναν επί κυβέρνησης Σιμίτη. Οι μελέτες είχαν γίνει επί κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Επί κυβέρνηση Σιμίτη ήρθαν οι χρηματοδοτήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κονδύλια του Εθνικού Προϋπολογισμού. Και ολοκληρώνεται η νέα γραμμή σύνορα Θεσσαλονίκη Λαμία. Αθήνα με νέα σειρά και στις βλέπω περνώντας. Με υπερταχεία πλέον κίνηση που θα υπάρχει, αλλάζει αναπτυξιακά
και ο Θεσσαλικός κάμπος και λόγω του σιδηροδρόμου. Το έχουμε υπόψη μας. Μεταφορά, μετακίνηση εμπορευμάτων, ανθρώπων, αύξηση τουρισμού. Τη στιγμή λοιπόν που όλα αυτά τα κονδύλια επενδύθηκαν για κάτι τέτοιο, τώρα δίνουν τον Τρανοσέ σε ιδιώτη, την Τρανοσέ, ούτε καν για ένα κομμάτι ψωμί σε σύγκριση με την πραγματική του αξία. Και εδώ σημειώνω ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ιταλίας, η Ιταλία αγόρασε τον Τρανοσέ, οι Ιταλοί ιδιώτες, όπου είναι ιδιωτικοί σιδηρόδρομοι, δεν υπάρχει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου το δημόσιο αποσύρθηκε εντελώς από τα τρένα. Πουθενά, γιατί θεωρούν ότι τα τρένα και ορθώς πρέπει να είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός και πρέπει το δημόσιο να έχει λόγο για αυτήν την ανάπτυξη και το ρόλο αυτού του μοχλού.